χρόνια πολλά για τις γιορτινές μέρες. Καλή πρωτοχρονιά να έχουμε και υγεία και δύναμη για το νέο έτος του 2024 που από ό,τι φαίνεται θα μας χρειαστεί. Σήμερα πήραμε την απόφαση να βγούμε σε συνέντευξη σαν Σωματείο Εργαζομένων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες στα Καταστήματα και ΑΕ Νομού Αρκαδίας για να ενημερώσουμε για τη νέα μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας βιοαερίου που πρόκειται, που συζητιέται αυτή την περίοδο να εγκατασταθεί στη ΒΠΕ Τρίπολης. Σαν Σωματείο έχουμε να πούμε τα εξής. Αντί να πάρθουν μέτρα βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και των συνθηκών υγείας και ασφάλειας της εργασίας, τώρα προχωρούν στην εγκατάσταση μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου εντός της ΒΠΕ Τρίπολης. Πρόκειται για ρυπογόνα μονάδα που ως πρώτη ύλη επεξεργάζεται υπολείμματα σφαγείων, τυροκομείων, πτηνοτροφείων, ξενοδοχείων, εστιατορίων και ελαιουργείων, λιγμένα τρόφιμα, γεωργικά και ζωικά απόβλητα. Προβλέπεται να μπαίνουν κάθε μέρα στη ΒΠΕ Τρίπολης 75 τόνοι τέτοια οργανικά απόβλητα επί 365 μέρες, σύνολο 27.375 τόνοι το χρόνο, τέτοια οργανικά απόβλητα, γίνεται φανερό ότι το επιβαρημένο μικροβιακό και σωματιδιακό περιβάλλον της ΒΠΕ Τρίπολης με τη λειτουργία της εν λόγω μονάδας, η επιβάρυνσή του θα απογειωθεί. Ως αποτέλεσμα θα έχει την εισπνοή από όσους εργάζονται και λειτουργούν στη ΒΠΕ Τρίπολης όλου αυτού του επιβλαβούς αέρα με επιβάρυνση της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας τους. Και βέβαια, στα παραπάνω προστίθεται και ο κίνδυνος έκρηξης που υπάρχει σε περίπτωση διαρροής βιοαερίου. Αυτή η δραστηριότητα της μονάδας βιοαερίου θα έχει περαιτέρω δυσμενείς συνέπειες στους μικρούς επαγγελματίες της ΒΠΕ Τρίπολης που βρίσκονται και οι ίδιοι μαζί με τους εργαζόμενους στο χώρο της ΒΠΕ, που σε συνδυασμό με τα μέτρα της ΕΤΒΑ για τις ΒΠΕ, τα φορολογικά μέτρα και τις αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών και της ενέργειας που έχουν, θα αντιμετωπίσουν και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος λειτουργίας της επιχείρησή τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, ειδικά μικρές επιχειρήσεις τροφίμων. Επιπλέον, η λειτουργία της μονάδας βιοαερίου θα επιβαρύνει και τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, με επιπτώσεις και στην αγροτική παραγωγή της γύρω περιοχής. Τέλος, δεν θα μπορούν να σταθούν από τη Βρώμα και οι κάτοικοι των χωριών και της πόλης της Τρίπολης, ειδικά του συνοικισμού Κολοκοτρώνη, αφού η ΒΠΕ Τρίπολης βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την πόλη της Τρίπολης και τα γύρω χωριά, Πέλαγος, Αγιοβασίλης, Ζευγολατιό, Νεοχώρη κτλ. Η μονάδα εντάσσεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιχορηγήσεις που θα λάβει και την εγγυημένη της κερδοφορία. Αν προχωρήσει η λειτουργία αυτής της μονάδας, θα δοθεί το πράσινο φως για τη λειτουργία αντίστοιχης μονάδας που δεν λειτουργήσε εδώ και 11 χρόνια κάτω από τον αγώνα των αγροτών και των κατοίκων της περιοχής στο οροπέδιο της Μαντινίας, της περιοχής της Μπέλβερης. Ο Δήμος μας, στην ουσία, μετατρέπεται σταθερά σε χώρο ρυπογόνων δραστηριοτήτων. Μεγάλα αιωλικά και φωτοβολταϊκά βιομηχανικά συγκροτήματα, εγκαταστάσεις απορριμμάτων στην Παλαιόχουνη, επεξεργασία ζωικών υπολοιμμάτων στο Αθήνεο, τεράστιες μπαταρίες λιθίου για αποθήκευση ρεύματος στην Παλαιόχουνη, τη Δόριζα και την Τεγέα. Τώρα μονάδα βιοαερίου στην Τρίπολη, άλλη έτοιμη για να λειτουργήσει στην Μπέλμπερη. Και έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για μονάδα καύσης απορριμμάτων. Αυτή είναι η ανάπτυξή τους. Κίνητρα και επιδοτήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο για να επενδύει όπου και όποτε θέλει, ακόμα και ρυπογόνες μονάδες μέσα ή δίπλα σε χωριά ή πόλεις. Και όλο αυτό το βαφτίζουν πράσινη ανάπτυξη. Η εμπειρία λέει ότι όποιοι περιβαλλοντικοί όροι μπουν στην πορεία δεν τηρούνται, γιατί ο καπιταλιστής νοιάζεται να μεγαλώσει τα κέρδη του και η τήρησή τους αποτελούν κόστος γι' αυτό. Έχουμε τη δύναμη. Μπορούμε να αποτρέψουμε τη λειτουργία αυτής της μονάδας. Δεν χρειάζεται καμία επανάπαυση, κανένας εφησυχασμός. Είναι πολλά τα λεφτά και μεγάλα τα συμφέροντα. Η πείρα μας λέει ότι μόνο οι αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Περιφερειακού Συμβουλίου, οι αποφάσεις άλλων φορέων, οι συναντήσεις με αρμόδιους, μόνο οι νομικές ή άλλες διοικητικές διαδικασίες δεν αρκούν. Όλα αυτά έγιναν και στη μονάδα με τα ψόφια και τα σάπια στο Αθήνεο και δεν απέτρεψαν τη λειτουργία της. Χρειάζεται
ένας καλά οργανωμένος και συντονισμένος αγώνας. Αγώνας των εργαζόμενων της ΒΠΕ Τρίπολης, αλλά και της υπόλοιπης πόλης, των μικρών επαγγελματιών και βιοπαλαιστών αγροτών της περιοχής. Η τη λύση θα τη δώσει ο λαϊκός παράγοντας. Το δίκαιο θα κριθεί στους δρόμους. Όλοι στο πόδι, πρώτα και κύριοι οι εργαζόμενοι στη ΒΠΕ και συνολικά οι εργαζόμενοι της πόλης, μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς επαγγελματίες και τους αγρότες της περιοχής. Γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν υποκύπτουμε σε ανταλλάγματα και δωροδοκίες. Η υγεία μας και η επιβίωσή μας σε κατάλληλο περιβάλλον δεν διαπραγματεύονται. Είμαστε αποφασισμένοι να αντισταθούμε. Προειδοποιούμε ότι αν προχωρήσουν θα γίνει της Μπέλμπερης. Ζητάμε άμεση σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας, γιατί είναι θέμα που αφορά πρώτα και κύρια τους εργαζόμενους στη ΒΠΕ Τρίπολης και της ευρύτερης περιοχής στην Τρίπολη. Να εκφραστεί η αντίθεση των εργαζομένων. Να προκηρυχθεί προειδοποιητική τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση για να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι. Να εκφραστεί η αγωνιστική απάντηση ότι αυτά τα σχέδια δεν θα περάσουν. Το έγκλημα σε βάρος των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων στη ΒΠΕ, των αγροτών και των κατοίκων των χωριών και της Τρίπολης δεν θα περάσει.